Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ και να ευχαριστήσω τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πασχόντων από Καρδιοπάθειες. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ, την Κυριακή 3/12/23, συνδιοργανώνουμε μαζί με φορείς και σωματεία την πρώτη μεγάλη πορεία από το Μπέδον Αγία Σοφία προς τη Βουλή. Διεκδικούμε το τέλος των υπομεταγγίσεων και των ελλείψεων σε ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό που έχει επιδεινωθεί από το Μάρτιο μέχρι και σήμερα και σε αναλώσιμα σκευάσματα στους ανασφάλιστους πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία. Θα είναι μεγάλη πορεία και αυτό γιατί ξεκινάμε από το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο με τη μεγαλύτερη ιστορία στη χώρα. Η πορεία αυτή αποτελεί συνέχεια της ιστορίας της υγείας και του ανεπηρικού κινήματος. Γιατί διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή και την κοινωνική αξιοπρέπεια και γιατί είμαστε όλοι μαζί. Πολιτεία, ακούς, εμείς υπήρξαμε από τα πρώτα θύματα της πανδημίας. Χάσαμε αγαπημένους φίλους και φοιτητές μας. Εμείς στις κρίσεις και διακοπές ψάχνουμε τις αποθήκες, κάνουμε ράνους για φάρμακα, αναλώσιμα, αίμα και αιμοδότες. Εμείς σε κάθε υπομετάγγιση γεμίζουμε με άγχος, φόβους και ερωτήματα για την επόμενη μέρα, τα σχέδια και τις προσδοκίες μας. Εμείς πάμε στο σχολείο και στις δουλειές με 30 ή και λιγότερο αιματοκρίτη. Ωστόσο, εμείς χαμογελάμε στη ζωή, κλείνοντάς της το μάτι ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Εμείς στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζόμενες στη σύντηση και την καθαριότητα. Εμείς τρέξαμε να συνεισφέρουμε και στηρίξαμε την εθελοντική αιμοδοσία και προσφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ελληνικής αστυνομίας στον Μπέδον Αγία Σοφία. Και εμείς ως πάσχοντες, ως συγγενείς και ως φίλοι διεκδικήσαμε και πετύχαμε την επαναφορά των γευμάτων στο Τμήμα Μεσογειακής Ανεμίας. Πολιτεία, εάν ακούς, έλα μαζί μας για το δικαίωμα στη ζωή και την κοινωνική αξιοπρέπεια. Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Πασχόντων Μεσογειακής Ανεμίας, Πέδων και Αγία Σοφία. Ευχαριστώ πολύ για την ενσυναίσθηση και τον κύριο Κουτσούβα. Καλή σας μέρα.